Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Μάθημα φωτογραφίας λοιπόν σήμερα και όπως ξέρουμε όλοι στο μάθημα φωτογραφίας κάνουμε tips and tricks για να δείξουμε πώς να τραβήξουμε σωστές φωτογραφίες με σωστό αποτέλεσμα. Σήμερα θα σας δείξω μια τεχνική για φωτογραφία φαγητού. Η φωτογραφία φαγητού είναι η πιο ακριβοπληρωμένη άψυχη φωτογραφία που μπορείτε να βγάλετε. Δεν μιλάμε όταν πάμε να τραβήξουμε μοντέλα της Victoria's Secret φυσικά έτσι, γιατί εκεί πέρα μιλάμε για άλλα ποσά. Αλλά η φωτογραφία αυτή συγκεκριμένη και το συγκεκριμένο είδος φωτογραφίας είναι αυτό που κάποιος πληρώνει πολλά λεφτά για να το βγάλει. Βλέπουμε εντυπωσιακές φωτογραφίες και μας αρέσουν πάρα πολύ, αλλά να ξέρετε ότι αυτό που βλέπετε δεν είναι η πραγματική φωτογραφία που βγαίνει. Είναι τεχνάσματα και κόλπα marketing. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω το πώς μπορούμε να τραβήξουμε αυτή τη φωτογραφία. Η φωτογραφία που θα βγάλουμε σήμερα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το μέρος της φωτογράφησης. Θα στήσουμε δύο light stand, ένα δεξιά και ένα αριστερά. Θα περάσουμε σπάγκο είτε σύρμα, ό,τι σας βολεύει καλύτερα. Να ξέρετε ότι ο σπάγκος θα χρειαστεί λίγο πιο πολύ και θα σας ταλαιπωρήσει, γιατί είναι πολύ εύκαμπτος, ενώ το σύρμα θα το περάσετε και θα είστε ok. Και θα στήσουμε το φαγητό επάνω. Μόλις το κάνουμε αυτό, πηγαίνουμε απέναντι, τραβάμε τη φωτογραφία που θέλουμε και το δεύτερο στάδιο αποτελείται από την επεξεργασία. Θα πάρουμε τη φωτογραφία μας και θα πάμε στο Photoshop, γιατί φωτογραφία χωρίς Photoshop δεν γίνεται. Θα πάμε στον υπολογιστή μας και θα επεξεργαστούμε τη φωτογραφία για να σβήσουμε τις γραμμές τις κόκκινες από το σπάγκο και έτσι να δώσουμε στο background την αίσθηση ότι η φωτογραφία δεν έχει κάπου, δεν κρατιέται από κάπου και το φαγητό αιωρείται. Και αυτή είναι η διαδικασία που χρειάζεται για να βγάλουμε τη φωτογραφία. Είπαμε ότι η φωτογραφία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η λήψη που θα χρειαστεί να κάνουμε, αυτή είναι εδώ πέρα τη διαδικασία, και η αμέσως επόμενη διαδικασία είναι να πάρουμε τη φωτογραφία που έχουμε τραβήξει και να την επεξεργαστούμε στο Photoshop. Πάμε στο Photoshop. Και μόλις μαζέψουμε, πριν πάμε στο Photoshop, θα τραβήξουμε μια φωτογραφία του background για να το χρειαστούμε για να το βάλουμε από πίσω και μπροστά να βάλουμε το sandwich. Για να μην χρειαστεί να κάνουμε πολύ μεγάλη διαδικασία στην επεξεργασία. Και ανοίγουμε τον υπολογιστή μας, ανοίγουμε το Photoshop και περνάμε τις φωτογραφίες μέσα. Αυτή η φωτογραφία είναι η φωτογραφία με το φαγητό που έχουμε τραβήξει και αυτή η φωτογραφία είναι η φωτογραφία που τράβηξα χωρίς, ή μετά ή πριν. Αλλά καλό είναι να έχετε το ίδιο κάδρο ακριβώς. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε με πολύ απλά βήματα για να δείτε πώς μπορούμε να εξαφανίσουμε τις γραμμές, να κρατήσουμε το ίδιο background και έτσι να δείξουμε το φαγητό μας σαν να έχει τραβηχτεί όντως έτσι. Πάμε λοιπόν. Η διαδικασία έχει ως εξής. Παίρνουμε πρώτα το Magic Lasso. Από εδώ πέρα αριστερά το επιλέγουμε. Ερχόμαστε ακριβώς δεξιά και ακριβώς αριστερά από την κεντρική εικόνα και σβήνουμε την αριστερή και τη δεξιά πλευρά. Κάπως έτσι. Το background μας είναι κλειδωμένο, θα το αφήσουμε κλειδωμένο και έχουμε επιλεγμένο το layer 1, έτσι, πάντα. Το layer 1 είναι το layer που έχουμε την φωτογραφία με τα σκοινιά και πατάμε delete. Ερχόμαστε και από την άλλη πλευρά. Και πατάμε και εδώ delete. Θα πάρουμε τη σβήστρα και θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά και θα σβήνουμε την φωτογραφία γύρω γύρω από το φαγητό. Και αφότου τελειώσουμε με τη σβήστρα μας, θα πάρουμε πάλι το Magic Lasso ή αλλιώς το Polygon Lasso, όπως θέλετε πείτε το εσείς, και θα σβήσουμε τις λεπτομέρειες. Αμέσως μετά, αφότου σβήσουμε τις λεπτομέρειες, θα συνεχίσουμε και θα πάρουμε το Trauma Blast, Chiroto, Hansa Blast ή αλλιώς όπως το λέτε το Photoshop που πάντα ξεχνάω, είναι το Spot Healing Brush Tool, αλλιώς, για να πάρουμε
για να πάρουμε κάτω ακριβώς από το φαγητό και να φέρουμε το χρώμα στο ίδιο ακριβώς χρώμα που έχει το κασέρι, το ψωμί ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή να εξαφανίσουμε με λίγα λόγια το κόκκινο σκηνί. Φωτογραφία μας είναι έτοιμη. Θέλω να σας πω ότι ταλαιπωρήθηκα λίγο γιατί ο σπάγκος ήταν κόκκινος. Εσείς λογικά δεν θα βάλετε κόκκινο σπάγκο, θα βάλετε κάτι πιο άχρωμο. Εγώ το έκανα για να σας δείξω πιο εύκολα στο μάθημα πώς μπορείτε να σβήσετε. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, ένα subscribe και αν σου άρεσαν τέτοιου είδους βίντεο, μείνε συντονισμένος στο κανάλι. Θα έρθουν κι άλλα. Βάλε και το ψωμί να βγάλουμε γρήγορα τη φωτογραφία πριν πέσουνε. Πρόσθετε να πέσει κάποιο ψωμί και τα ρίξει όλα. Έχει βαρύνει πάρα πολύ, φίλε, δεν ξέρω. Τελείωνε. Γρήγορα. Θα πέσουν πράγματα. Εγώ με το που βάλεις τη φέτα έχω βγάλει φωτογραφία, να ξέρεις. Ωχ!